Ναι, αυτό είναι ένα θέμα ηθικής τάξης βέβαια. Ότι ναι, δεν αλλά μπορεί. Εάν υπήρχε ηθική τάξη τώρα, υπήρχε και πριν από ένα μήνα, υπουργέ μου. Ορίστε. Αν υπήρχε τώρα θέμα ηθικής τάξης, υπήρχε και πριν ένα μήνα. Δύο ταχύτητες ήταν και πριν. Κοιτάξτε, τώρα όμως υπάρχει απεργία. Πώς το θυμηθήκατε τώρα. Τώρα όμως υπάρχει απεργία, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπλάκη, δεν είναι το ίδιο. Αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι είναι μια απεργία η οποία πρέπει να σταματήσει. Εμείς σεβόμαστε τα δικαιώματα των γιατρών, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα να απεργούν, να συνδικαλίζονται προφανώς. Αλλά από την άλλη μεριά είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα και τα δικαιώματα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο φάρμακο. Με το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να παίζει κανείς. Πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Και στον χώρο της υγείας πρέπει να υπάρχει μια συνενένωση, συνεννόηση και κατανόηση. Αυτό οπότε είναι το οι αποφάσεις που έχετε πάρει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι χιλίων ιατρών συνεργαζομένων με το οποίο σταματάνε οι συμβάσεις. Δεν είναι χίλιοι γιατροί, είναι λιγότεροι. Είναι 700 περίπου γιατροί, οι οποίοι έχουν εξωτερικά ιατρία και είναι συμβεβλημένα αυτά τα ιατρία. Δηλαδή, αυτά, Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αυτά απειλείται ότι θα κόψετε τις συμβάσεις ή κοπήκαν οι συμβάσεις. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να κοπούν οι συμβάσεις. Δεν μπορεί να κοπούν σε μια μέρα. Εάν δεν τελειώσει η απεργία, εγώ καταλαβαίνω πάντως. Εάν τελειώσει η απεργία, τότε δεν θα υπάρχουν τα ηθικά αυτά θέματα. Ηθικό θέμα υπάρχει, διότι δεν μπορεί το πρωί να διώχνεις τον ασφαλισμένο από τη μονάδα υγείας του ΕΟΠΗ και να του λες ότι εγώ δεν σε δέχομαι διότι απεργώ και το απόγευμα τον δέχεσαι στο ιατρείο σου. Και να πληρώνεις από τον ΕΟΠΗ γι' αυτό. Σωστό. Δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ηθικό κατάλαβα. Αφορά τους γιατρούς που το πρωί είναι υπάλληλοι, είναι γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ και πάνε στα ιατρία του ΕΟΠΗ και το απόγευμα έχουν δικό τους ιατρείο και έχουν και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ να πληρώνεται κάθε επίσκεψη. Ακριβώς. Πείτε μου κάτι. Σήμερα το βράδυ μπορεί η θιά μου, εμένα, η ξαδέρφη μου να πάει σε έναν τέτοιο γιατρό ή του έχετε κόψει τη σύμβαση? Σήμερα το βράδυ δεν θα έχει κοπεί η σύμβαση. Αύριο το βράδυ όμως θα έχει διακοπεί η σύμβαση. Δεν θα μπορεί να πάει σε έναν τέτοιο γιατρό. Θα πρέπει, αν πάει σε έναν τέτοιο γιατρό, να τον πληρώσει.